Οπλισμένοι με πίστη και αισιοδοξία ότι θα δικαιωθεί ο αγώνας τους να κρατήσουν ζωντανό το εργοστάσιο που δίνει ψωμί σε 85 οικογένειες, επέστρεψαν από την Αθήνα οι εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων της Κόντι που συναντήθηκαν με τους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας και τους παρουσίασαν τις προτάσεις τους για τη βιωσιμότητα του εργοστασίου στην Β' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Την επιχειρηματολογία των εργαζομένων ενίσχυσαν οι βουλευτές της Μαγνησίας, ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι Βόλου και Ρήγα Φεραίου, που μετήχαν στη σύσκεψη για τη σωτηρία μιας ακόμη τοπικής βιομηχανίας που κινδυνεύει με λουκέτο. Είμαστε μοναδικοί, μάλλον εμείς και εργαζόμενοι, που το έχουμε πιστέψει αυτό το πράγμα, ότι το εργοστάσιο είναι βιώσιμο και το εργοστάσιο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Ευτυχώς το καταλάβαν και οι τοπικοί φορείς όλοι. Με τα χαρτιά που τους έχουμε δείξει, το εργοστάσιο είναι βιώσιμο γιατί αυτή η τωρινή διοίκηση, με τα λάθη που έχει κάνει, με τη λάθος πολιτική, οδηγήκαμε σε αυτό το χάλι. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Έγινε ένα πολύ μικρό βήμα προς τα μπροστά. Ένα πρόβλημα μεγάλο ξεπεράστηκε και ήταν το με αποδείξεις να πείσουμε τους εδώ φορείς, τους βουλευτές, τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους ότι εμείς δεν είμαστε τρελοί όταν λέμε ότι η Κόντι είναι βιώσιμη. Εμείς με στοιχεία, με αριθμούς και με αποδείξεις αποδεικνύουμε ότι η Κόντι πραγματικά είναι βιώσιμη. Η διοίκηση της εταιρείας άκουσε τις προτάσεις του Σωματείου και των τοπικών πολιτικών εκπροσώπων και δεσμεύτηκε να απαντήσει την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σε κατάσταση επιφυλακής έξω από το εργοστάσιο, ώστε να αποτρέψουν ενδεχόμενη μεταφορά πρώτης ύλης προς τη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται για το παμβολιώτικο συλλαλητήριο την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό αύριο Τετάρτη το απόγευμα, καλά είναι να είναι όλοι στο εργατικό κέντρο, όλη μια γροθιά. Δεν υπάρχουν εργάτες μπλε, γαλάζιοι, κίτρινοι, παρδαλοί, οτιδήποτε άλλο. Ένας είναι ο εργάτης. Αρκεί να το καταλάβουμε και να είμαστε όλοι μαζί συσπηρωμένοι γύρω από το εργατικό κέντρο και να πιστέψετε ότι θα βρεθεί λύση. Πρέπει όλος ο νομός να ξυπνήσει. Αν ο νομός είναι ενωμένος, θα κερδίσουμε πάρα πολλά. Αυτό έδειξε χθες το Υπουργείο.